Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog των The Upgrades. Είμαι ο Πάνος. Σήμερα Τρίτη και 13. Σήμερα είπα να ανοίξω την κάμερα γιατί έχουν συμβεί κάποια πράγματα σε σχέση με το Γιάρης. Δυστυχώς σε αυτές τις μέρες κάτι δεν πηγαίνει καλά. Πριν κάτι μέρες, πριν καμιά εβδομάδα, είχαμε θέμα με το λάστιχο, έσκασε το πίσω λάστιχο. Είχε μπει μια βίδα ολόκληρη. Οπότε εντάξει, αυτό φτιάχτηκε. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, αυτό μπορεί να συμβεί κάθε μέρα. Και χθες ξαφνικά, ενώ είχα πάει στο σούπερ μάρκετ, πάω να βγω από τον γκαράζ, από το σούπερ μάρκετ και ακούω το αυτοκίνητο να αρχίζει να κάνει θόρυβο υπερβολικό από την εξάτμιση. Εγώ σκέφτηκα το μεταξύ, μήπως τυχόν κάποιος έκλειψε το καταλήτη, αλλά λέω τώρα πήγα στο σούπερ μάρκετ για ένα τέταρτο, κάποιος πήγε στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, τον πήρε, ήταν λίγο παράξενο, λίγο δύσκολο να γίνει. Αλλά τελικά είχε κόπηκε η εξάτμιση στην ένωση πίσω που πιάνει στο τελικό. Οπότε από εκεί έχανε και έκανε το θόρυβο που έκανε και έβρισκε το μεταξύ και το σίδερο, η εξάτμιση εκεί πέρα πάνω στο δέντρο. Εγώ ήταν και ένα μεταλλικό θόρυβο, ήταν λίγο παράξενο. Οπότε το είδα από κάτω, εντάξει, πάλι καλά είναι αυτό. Και εννοείται θα σας πάρω μαζί. Πάμε ουσιαστικά, θα πάω λογικά στο Θεόφιλο που είναι στη μεταμόρφωση να το δει. Τώρα δεν ξέρω τι επισκευή θα παίρνει εκεί πέρα σε εκείνο το κομμάτι. Γενικά η εξάτμιση δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι σκουριασμένη αρκετά. Λοιπόν, οπότε αυτά θα σας πάρω μαζί να ακούσετε κιόλας πως κάνει η Γιαρισάρα. Πολύ ωραίο θόρυβο πάντως, δεν μπορεί να πει κανείς. Απλά εντάξει, δεν παλεύεται, ειδικά σε αυτοκίνητο που το έχει πιο χαλαρό μέσα στην πόλη κτλ. Και ειδικά εντάξει, δεν είναι ήχος που κάνει εξάτμιση κανονικά, δηλαδή είναι χωρίς τελικό τελείως. Οπότε κάνει ένα κουλό θόρυβο, κάνει λίγο στην αρχή, κάνει πάρα πολύ δυνατό, μετά σταματάει κάτι άκυρα όπως λειτουργεί το αυτοκίνητο. Λοιπόν, οπότε αυτά, πάμε, θα σας πάρω μαζί. Λοιπόν, μόλις γύρισα, το αυτοκίνητο τελικά επιδιορθώθηκε, δεν ήταν κάτι εκεί, όπως σας είπα, το κόψιμο που σας έδειξα και στο βίντεο. Απλά τι γίνεται, επειδή είναι εκεί πάνω στο πλακάκι, μου είπε ότι δεν μπορεί να κολληθεί πάνω στο πλακάκι ξανά αυτό που έχει από μόνο του, οπότε έπρεπε να κοπεί σε εκείνο το σημείο και να φύγει το πλακάκι τελείως και για το πίσω και για το μπροστά, και μπήκε ένα κομμάτι ενδιάμεσο, οπότε τώρα πλέον δεν έχει εκεί που είχε το πιάσιμο ουσιαστικά. Γιατί τι είχε? Είχε δύο πλακάκια με τα ελατηριάκια τους, είχε καλά, και έπιανε τώρα πάνω στο άλλο. Τώρα το καταργήσαμε τελείως αυτό το κομμάτι και έχει μπει απλά σκέτο σίδερο. Εντάξει, τώρα ουσιαστικά δεν νομίζω ότι έχει τόσους πολλούς κραθασμούς που θα έχει κάποιο θέμα εκεί πέρα, οπότε δεν νομίζω να είναι κάποιο θέμα, αλλά okay. Μου είπε ότι υπήρχε και επιλογή να βάλουμε V-band, αλλά δεν νομίζω ότι έχει και πολύ νόημα σε αυτοκίνητο. Δεν είμαι πολύ ασχολική, δεν με τρελαίνει κιόλας για την εξάτμιση. Οπότε εντάξει, okay. Να μην κάνει θόρυβο και
ας είναι και έτσι ψηλοπρόχειρα. Γιατί από ό,τι είδα και σαν τους γενικά δεν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, έχει σκουριάσει και σε άλλα σημεία. Οπότε θα δείξει. Λοιπόν, τώρα ελπίζω να μην συμβεί κάτι άλλο με το Γιάρης και να μην χρειαζόμαστε πάλι πράγματα και γενικά να κάνω να ασχοληθώ με όλα αυτά. Έρχεται βιντεάκι λογικά ή μέσα στη βδομάδα αυτή λογικά θα έρθει. Δεν ξέρω αν θα είναι πριν από αυτό ή μετά από αυτό, με το Rally Ακρόπολης. Εγώ φέτος δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρευρεθώ, πήγα μόνο στη Special Stage εδώ στο ΆΚΑ, όπου είδατε ήδη το βίντεο, λογικά αν το έχετε δει, αν δεν το έχετε δει θα το βάλω εδώ πέρα πάνω να το δείτε. Ωραία, πολύ ήταν στη Special Stage. Καλή φάση, η πίστα εντάξει δεν με τρελάνε, νομίζω ότι το 2006 που είδα κάτι βιντεάκια, γιατί δεν είχα πάει τότε, μου φάνηκε ότι ήταν πιο καλή τότε. Γιατί κυρίως εκεί με το πέταγμα δεν πολύ άρεσε, που δεν είχε πάρα πολύ χώρο να μπορούσε να κάνει πέταγμα κανονικά, ήταν πολύ κλειστή στροφή, οπότε όλοι πηγαίνανε προσεκτικά και γενικά πηγαίνανε πολύ προσεκτικά γιατί είναι και η πρώτη ειδική, οπότε όλοι ψιλοφοβούνται και δεν τρέχουν πολύ στις αρχές, στην αρχή δηλαδή. Τώρα στις ειδικές, ευτυχώς ο φίλος μου ο Δημήτρης πήγε αυτός, οπότε έχει τραβήξει κάποια πλάνα τα οποία θα τα δω και εγώ στο μοντάζ, οπότε θα σας βγάλω ένα βιντεάκι να δείτε και εσείς λίγο. Πήγε νομίζω στον Πύργο και στον Ελευθεροχώρη, Σάββατο και Κυριακή, οπότε θα σας έχω και από τις δύο. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπει όλο μαζί σε ένα βίντεο ή θα είναι ξεχωριστά. Λογικά θα μπει άλλο ξεχωριστό Πύργος, ξεχωριστό Ελευθεροχώρη, εκτός και αν είναι, δεν είναι πάρα πολλά. Θα δούμε πώς θα μπει. Οπότε αυτά, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι του The Upgrades για να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε. Φέτος έχει πολλά happening από ό,τι φαίνεται με θέμα το αυτοκίνητο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο τώρα που έρχεται έχει το drift που θα γίνει μέσα στο ΆΚΑ και την Κυριακή με τα αυτοκίνητα από τις αναβάσεις. Λογικά θα πάω, τώρα θα δούμε πώς θα γίνει και τα λοιπά, θα το προλάβω όλα. Οπότε αυτά, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι του The Upgrades να τα βλέπετε όλα. Γεια σας!